Τώρα, να πάμε στο Δήμο Κεσάμου. Να πάμε στο Δήμο Κεσάμου και να πούμε την καλησπέρα μας στον κύριο Γιώργο Μακράκη, είναι ο αντιδήμαρχος πολιτισμού του Δήμου Κεσάμου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας με αφορμή μια πολύ όμορφη γιορτή. Μια γιορτή η οποία μετρά ήδη πάνω από 20 χρόνια, δεν κάνω λάθος. Γιορτή Κάστανου στο Δήμο Κεσάμου. Ναι, ναι, όπως το λέτε, ευχαριστούμε και εμείς για τη φιλοξενία. Θα έλεγα πάνω από 30 χρόνια. 30. Είναι πλέον ένας θεσμός για το Δήμο μας, για την περιοχή, για τον τόπο μας. Τόσα χρόνια που ανελιπώς υλοποιείται, έχει μια τεράστια επιτυχία, αναβαθμίζεται συνεχώς, κάθε χρόνο και καλύτερα και με μια πολύ μεγάλη συμμετοχή του κόσμου. Γίνεται τώρα, αν δεν κάνω λάθος, 25 με 27 Οκτωβρίου. Είναι 25, 26 και 27 Οκτωβρίου. Τα τελευταία χρόνια είναι τριήμερο και υλοποιείται σε τρία διαφορετικά χωριά. Ολοκληρώνεται την τρίτη ημέρα που είναι η μεγάλη γιορτή στο χωριό Έλος, όπου εκεί υπάρχει και μεγαλύτερη συμμετοχή του κόσμου. Εμείς κατά τη διάρκεια βέβαια της κουβέντας μας να σας πω ότι βλέπουμε και φωτογραφικό υλικό το οποίο μας έχετε παραχωρήσει και από προηγούμενες γιορτές, όπου εκείνο το οποίο ξεχωρίζει είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή του κόσμου και οι δικές μου οι πληροφορίες, κύριο Μακράκη, λένε ότι και φέτος περιμένετε αντίστοιχα πολύ πολύ μεγάλη συμμετοχή και αρκετά λεωφορεία να καταφτάσουν στη γιορτή. Όπως τα λέτε είναι, περιμένουμε και αρκετό κόσμο, όπως αρκετά λεωφορεία από όλη την Κρήτη θα έλεγα και από πληροφορίες που έχουμε έρχονται και από Ηράκλειο κάποια λεωφορεία για μονοήμερη εκδρομή, όπως επίσης και από διάφορα μέρη των Χανίων. Θα είναι γύρω στα 15 λεωφορεία φέτος, από ό,τι υπολογίζουμε και από όσο μας έχουν ενημερώσει, πιθανόν για να φτάσουμε και τα 20. Ο κόσμος τώρα στο σύνολό του είναι 1.500 άτομα κατελάχιστο θα έλεγα. Βέβαια όσο βοηθάει και ο καιρός τώρα οι μέρες που μας βοηθάνε πιστεύω η συμμετοχή θα αυξηθεί. Και βέβαια ο κόσμος επιλέγει και τη διαμονή του στην περιοχή μας για το τριήμερο αυτό. Ούτως έτσι τα δωμάτια τα περισσότερα είναι γεμάτα στην περιοχή μας. Άρα και η γιορτή αυτή βοηθάει λοιπόν και το κομμάτι της επισκεψιμότητας των τουριστών και τις διαμονές. Καθώς πολλοί επιλέγουν λοιπόν να συνδυάσουν το διήμερο, τριήμερο έτσι με αυτή την γιορτή. Αυτό είναι μια σημαντική ενίσχυση για την τομική οικονομία. Όπως το λέτε, είναι μια σημαντική ενίσχυση. Έχει πλέον γίνει ένας προορισμός και βέβαια λόγω του φεστιβάλ της γιορτής Καστάνου, αλλά είναι και ένας προορισμός. Μπορεί κάποιος να επιλέξει την περιοχή μας για μονοήμερη ή και περισσότερο εκδρομή. Είναι το σπήλαιο της Αγίας Σοφίας, το φαράγγι των Τοπολίων, ο πλάτανος του Βλάτου στο διατηρηταίο μνημείο, είναι το μοναστήρι της Χρυσοσκαλίτισσας και βέβαια το παραδοσιακό χωριό το Έλος, το οποίο μπορεί και δέχεται και τη συγκεκριμένη γιορτή. Τι θα συναντήσει κάποιος τώρα στη γιορτή, να φανταστώ το κάστανο σε όλες του τις εκδοχές, έτσι. Όπως το λέτε, υπάρχουν ψητά κάστανα, ψισταριές γύρω από την πλατεία του χωριού. Το κάστανο είναι ελεύθερο, μπορεί να πάρει ο επισκέπτης όσα επιθυμεί για κατανάλωση, εκεί κατανάλωση φυσικά. Υπάρχουν τα μαγαζιά, είναι ανοιχτά, τα οποία προσφέρουν φαγητό και φαγητό με κάστανο. Υπάρχουν κάστανα τα οποία μπορεί να προμηθευτεί κάποιος, να αγοράσει, όπως και προϊόντα του τόπου της περιοχής. Έχει πολύ καλά μήλα η περιοχή μας, κηδόνια την εποχή αυτή και βέβαια όπως είπαμε και τα κάστανα. Και βέβαια θα μπορεί σε όλη αυτή τη γιορτή συμμετέχει το Δημοτικό Σχολείο, συμμετέχουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι της περιοχής και φυσικά ο μεγάλος χορηγός ο οποίος είναι ο Δήμος, ο Δήμος Κεσάμου. Ο Δήμος Κεσάμου λοιπόν που υπό την ομπρέλα του γίνονται όλα αυτά. Είπατε ότι συμμετέχουν λοιπόν μεταξύ άλλων και σχολεία αντιλαμβάνομαι και βλέποντας έτσι ας πούμε και σχολές χορού και βλέποντας και το φωτογραφικό υλικό και πρόσωπα όλων των ηλικιών αντιλαμβάνομαι ότι η γιορτή αυτή μετράει ήδη όπως είπατε και εσείς πάνω από 30 χρόνια για κάποιους, κάποιοι το γνωρίσανε μικρά παιδιά και τώρα πλέον στην ενήλικη ζωή τους μεταλαμπαδεύουν το συνήθεια
συνήθιο αυτό και το έθιμο αυτό στα παιδιά τους. Είναι έτσι όπως το λέτε. Είναι έτσι, ολοκληρώνεται φυσικά καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας δεν το ανάφερα πριν, με μουσικό συγκρότημα, όπως επίσης και χορευτικά συγκροτήματα, κριτικά, φέτος έχουμε και ένα ποντιακό συγκρότημα χορευτικό. Και όπως το είπατε, όλα αυτά μεταλαμπαδεύονται στις επόμενες γενιές. Η συμμετοχή τώρα του τοπικού σχολείου, του σχολείου του Έλους, είναι δημοτικό και νηπιαγωγείο, είναι με ένα θεατρικό το οποίο μας παρουσιάζουν εκείνη τη μέρα, μια εργασία των παιδιών σε συνεργασία με τους δασκάλους φυσικά, και επίσης ένα μπαζάρ το οποίο ενισχύει το ταμείο του σχολείου τους. Και να το ενισχύσουμε έτσι και το ταμείο του σχολείου των παιδιών. Και μπράβο τους που συμμετέχουν σε αυτό. Πραγματικά, οι μικροί πρωταγωνιστές, ξέρετε, για μένα είναι και οι μεγαλύτεροι, έχουν τη μεγαλύτερη σημασία, γιατί είναι αυτοί οι οποίοι θα μάθουν την παράδοση, θα μάθουν τα ήθη και τα έθιμα και αργότερα θα γίνουν και οι ίδιοι με τη σειρά τους κοινωνοί. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει και ένα τρομερό δέσιμο στην τοπική κοινωνία. Δηλαδή, στα εμπλεκόμενα χωριά, στους φορείς, στους συλλόγους, στους πολιτιστικούς, στα σχολεία, στο Δήμο. Υπάρχει ένα διαφορετικό δέσιμο για να καταφέρετε, γιατί γίνεται και θελοντικά, να καταφέρετε λοιπόν να βγει όλο αυτό και να βγει σε ένα τριήμερο δράσεων. Άρα υπάρχει μεγάλη σύμπνοια σε όλο αυτό. Έτσι είναι, έτσι όπως το λέτε, υπάρχει εθελοντισμός, υπάρχουν παιδιά και μεγαλύτεροι που βοηθάνε και φυσικά εμπλέκονται και οι πολιτιστικοί σύλλογοι των χωριών, των γειτονικών χωριών, που όλο αυτό βοηθάει να ολοκληρωθεί, να έχει μια επιτυχία αυτό το φεστιβάλ, αυτή η γιορτή. Μάλιστα. Εμείς να σας ευχηθούμε και φέτος να καταγράψετε πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία. Μακάρι να τα καταφέρουμε και εμείς να δώσουμε το παρόν. Ο Δήμος Κισάμου είναι ιδιαίτερα δραστήριος και μπράβο σας και όλοι οι κάτοικοι εκεί της περιοχής που κρατάτε ζωντανά τέτοιου είδους έθιμα, τα οποία μας γεμίζουν μόνο υπερηφάνεια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε για αυτό που κάνετε και επίσης ευχαριστώ με την ευκαιρία και όλους τους εθελοντές και όλους όσους εμπλέκονται στη διοργάνωση αυτής της γιορτής. Μπράβο τους. Να είστε καλά. Χωρίς τον εθελοντισμό δεν γίνεται τίποτα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι έτσι. Είναι έτσι. Ευχαριστούμε εμείς. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.